Μας λοιπόν είναι η Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Χαίρομαι που βλέπω την Αλεξάνδρα. Συζητήσουμε ο Νικός. Ναι, βέβαια. Πολύ διακριτικά, πολύ προσεκτικά έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για τέτοιου είδους θέματα. Δεν θα φωτογραφίσουμε. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε το προφίλ της 14χρονης. Ούτε θα στιγματίσουμε. Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα περιστατικό που έχουμε ένα 14χρονο κοριτσάκι που καταφέρνει χτυπήματα στη μητέρα, όπου το αφοπλίζει σχεδόν η δίδυμη αδερφή της 14 ετών. Δεν θα διερευνήσουμε την ψυχούλα αυτής της μικρούλας, αλλά θα δώσουμε συμβουλές στους γονείς. Επειδή ξέρω τη δουλειά σου χρόνια, Αλεξάνδρα, και ξέρω την προσπάθεια που κάνεις, αυτή θα είναι η αναφορά μας. Συμβουλές στις γονείς για να μπορούν να διερευνήσουν και να διαπιστώσουν αν κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μας. Να καταλάβουν τα σημάδια. Θα σου δώσω το λόγο, αλλά χτες το βράδυ η Κέλλη Χειροπόρου, είχε την καλή συνάδελφος και φίλη, είχε την δυνατότητα να μιλήσει με τη μητέρα. Ανέβηκε στο θάλαμο, στο Θειάσιο νοσοκομείο. Καλημέρα Κέλλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, χθες καταφέραμε και ανεβήκαμε στην χειρουργική κλινική όπου νοσηλεύεται η 48χρονη μητέρα. Θα πρέπει να σας πω ότι ξαφνιάστηκα κι εγώ γιατί ήταν πολύ καλά στην υγεία της. Εμείς ξεχνάμε ότι την περασμένη Πέμπτη μετά το περιστατικό μπήκε στην εντατική μετά από μια δύσκολη επέμβαση αφαίρεσης πλήνας μετά από ανεπάρκεια αιμορραγία. Θα πρέπει να σας πω. Ήταν πολύ καλά λοιπόν στην υγεία της. Αυτό που μου είπε είναι ότι αυτό που θα ήθελα είναι γρήγορα να ξεχαστεί αυτό που συνέβη και το μόνο που θέλω να επιστρέψω πίσω στα παιδιά μου και στο σπίτι μου. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά στους συγγενείς της ότι και εγώ θα γίνω καλά και όλοι θα γίνουμε καλά. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Πολύ χαρακτηριστικά για το 14χρονο παιδί. Δεν ήξερε και η ίδια τι ήταν αυτό που όπλησε το χέρι της 14χρονης. Γιατί τη ρώτησες προφανώς τι θα μπορούσε να οπλίσει το χέρι του παιδιού. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση ότι το ενδιαφέρον της ήταν μεγάλο για το παιδί της. Επικοινώνησε με το παιδί, έχει επικοινωνήσει με το παιδί, έχει μιλήσει με το παιδί. Ναι, τώρα ξέρουμε πολύ καλά όλοι που έχουμε παιδιά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην το κάνεις, να μην στηρίξεις το παιδί, ετών. Οτιδήποτε και αν έχει συμβεί. 14 ετών. 14 ετών, μια πολύ καλή μαθήτρια, ένα πολύ συστασταλμένο παιδί. Και πολύ καλή οικογένεια. Αυτό μου έλεγαν, από πολύ συγκροτημένη οικογένεια. Με πολύ και ο πατέρας και η μητέρα και τα παιδιά από πολύ καλή οικογένεια. Αυτό να το επισημάνουμε. Δεν είχε προηγηθεί κανένας καυγάς, κάτι και έλλη μεταξύ. Αυτό μην το... Όχι. Και ούτε να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, Γιώργο. Για να σου πω γιατί συγγνώμη που... Γιατί αυτό ενοχλεί και την οικογένεια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ενοχλεί και την οικογένεια. Δεν θέλουν να μπούμε στα περιστατικά μέσα στην οικογένεια. Και αυτό θα αφήσουμε. Ξέρεις γιατί. Ναι, γιατί ενδεχομένως το ακούνε κάποιοι που θα το μεταφέρουν. Τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν σχολείο. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε καθόλου με το θέμα των παιδιών. Γι' αυτό και εμείς επιδείξαμε από την πρώτη στιγμή την λεπτότητα και την ευαισθησία που απαιτείται σε τέτοιου είδους θέματα και μην ξεχνάμε και πως η εντολή του εισαγγελέα είναι σε καμία περίπτωση να μην ταυτοποιηθούν τα ονόματα της οικογένειας αυτής. Ούτε περιοχή. Περιβάλλον. Λέμε Πειραιά ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί, ναι, βέβαια, θα το πούμε πολύ γενικά στην περιοχή αυτή, τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, τη 14χρονη, αφέθηκε ελεύθερη με απεριοριστικούς όρους, όπως λέμε, δηλαδή αναμορφωτικά μέτρα, τι σημαίνει αυτό, να πηγαίνει στον παιδοψυχολόγο, έτσι ώστε οι ειδικοί να καταφέρουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό που την οδήγησε στη συγκεκριμένη πράξη. Όμως, τα παιδιά έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους, και θα πρέπει να επιστρέψουν και στο σχολείο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να στιγματιστούν ούτε στο σχολείο ούτε στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτό δεν πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς. Κέλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Κυρία Καπάτου, καλή μου φίλη Αλεξάνδρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς προκειμένου να διαπιστώσουμε ξαφνικά το παιδί μπορεί να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Μια μικρή αλλαγή της συμπεριφοράς. Χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα. Ή εμείς να μην έχουμε διαπιστώσει. Ακριβώς. Εκείνο το μυστικό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σοκαριζόμαστε που βλέπουμε και στη μικρή μας χώρα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα που σε άλλες χώρες συμβαίνουν. Είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Για να μην τρομοκρατούν. Μην το γενικεύσουμε. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως αυτό αποτελεί μια εξαιρετική τροφή και αφορμή και πολύ ωραία το διαχειρίζεσαι. Με όλο το σεβασμό στην οικογένεια και στα θέματα που υπάρχουν, γιατί είναι βέβαιο ότι υπάρχουν.
να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Γιατί όταν έχουμε παιδιά στην εφηβεία, η εφηβεία κρύβει διάφορες εκπλήξεις. Στην εφηβεία, ιδιαίτερα στα 14 με 16 χρόνια, εκδηλώνονται διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν το λέω για αυτήν την οικογένεια, το λέω γενικότερα. Είναι μια που μπορεί να μην τα καταλάβω εγώ, ο πατέρας και η μητέρα. Ναι, θα μπορούσαμε να μην τα καταλάβουμε. Ή να μην τα αξιολογήσουν ορθά. Ή να μην τα αξιολογήσουν. Γιατί ο γονιός, ξέρεις, έχει στο μυαλό ότι η εφηβεία σου είναι μια ταραγμένη περίοδος είναι αυτή, που τα παιδιά έχουν διάφορες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά τους. Να σου πω κάτι άλλο από προσωπική εμπειρία. Αυτό. Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι το παιδί μου μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί περισσότεροι από εμάς, βλέποντας το παιδί μας με πρόβλημα, αισθανόμαστε ότι και εμείς έχουμε πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά μας δεν γίνονται. Ότι δεν είμαστε καλοί γονείς, για παράδειγμα. Και αυτό μας ενοχοποιεί και τους ίδιους και νιώθουμε άσχημα. Αλλά κάθε γονιός, αυτό που θέλω να πούμε, έχει όλη την αγάπη για τα παιδιά του. Όμως, πολλές φορές ο τρόπος που τα διαχειρίζεται μπορεί να μην είναι ο καλύτερος. Μπορεί να μην υπάρχουν, αν θέλεις, όλα αυτά τα υποστηρικτικά βήματα τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο της εφηβείας. Η οποία δεν είναι ένας χρόνος, μιλάμε για μια εξαετία. Ξέρεις, όπου το παιδί είναι... μετατρέπεται από παιδί σε ενήλικο. Και τώρα θέλω την άποψή σου. Έχουν πολλές προσλαμβάνουσες πια τα παιδιά. Φυσικά. Ο διαφορετικός ο τρόπος που μεγάλωσα εγώ, που μεγάλωσε εσύ. Mm. Που μεγάλωσε η Αλεξάνδρα που είναι πολύ νεότερη. Έτσι. Ο Γιώργος που είναι κοντά στην ηλικία τη θική σου. Διαφορετικά μεγαλώσαμε. Εγώ θυμάμαι ότι στο λεκανοπέδιο της Αττικής που μεγάλωσα, πίστευα ότι πίσω από τον Ημιτό, την Πεντέλη και την Πάρνηθα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα τα παιδιά φτάνουν στο τελευταίο σημαδάκι του πλανήτη, ενημερώνονται για το τι συμβαίνει. Ή μπορεί να έχουν παραπληροφόρηση. Συνηθέστατο αυτό. Έτσι. Η παραπληροφόρηση. Διότι το εργαλείο που λέγεται διαδίκτυο, που μας ανοίγει όλους τους κόσμους, πολλές φορές μπορεί να μας παραπληροφορεί και να μπαίνουμε σε σελίδες οι οποίες είναι αμφιβόλου ποιότητας. Τι είναι, ποια είναι τα σημάδια που μπορεί. Τα σημάδια, λοιπόν, θα πρέπει να ανησυχήσουν, ανησυχήσουν, να ενεργοποιήσουν γονείς και καθηγητές. Γιατί μερικές φορές μπορεί ένα παιδί να εκδηλώνει διαφορετική συμπεριφορά στο σπίτι, ναι, διαφορετική σχολείο. Στο σχολείο. Φυσικά. Είδαμε τι έγινε με το πρόσφατο παρελθόν, με τα μαχαιρώματα, ναι, στην Αμαλιάδα. Έτσι. Ή με το χαράκωμα με το κλειδί εδώ στην Καλλιθέα. Πολύ πρόσφατα όλα αυτά. Πολύ πρόσφατα. Βεβαίως. Λοιπόν, κάθε αλλαγή της συμπεριφοράς ενός παιδιού και στην εφηβεία αλλά και νωρίτερα, η οποία κατ' εμάς δεν έχει κάποια αιτιολογία, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θα πρέπει να την παρατηρήσουμε. Τέτοιου είδους αλλαγές ποιες μπορεί να είναι. Αλλαγές στην καθημερινότητα του παιδιού. Αλλαγές στις συνήθειές τους. Αλλαγές, αν θέλεις, στον ύπνο, μία πτώση στα μαθήματά του. Παρέες καινούργιες που εμείς δεν τις ξέρουμε και βλέπουμε ότι το παιδί έχει μυστικά. Ένα κλείσιμο του εαυτού, στον εαυτό του παιδιού. Μία απομόνωση. Κάποιες ενδεχομένως απεσιόδοξες σκέψεις που μπορεί να έχει ή κάποια βία εξεσπάσματα και επιθετικότητα την οποία μπορεί να εκδηλώνει, που κατ' εμάς είναι ανέτεια. Επίσης, προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζει μέσα από τη σχέση με τους φίλους του, απομακρύνεται από μια παρέα, πάει σε μια άλλη παρέα. Βλέπουμε περίεργα πράγματα όταν γυρίζει από τις εξόδους. Κάτι άλλο τελευταίο. Κρίξη συμπεριφοράς και πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει εμάς να μας προβληματίσουν. Να σκεφτούμε πού μπορεί να οφείλονται αυτά. Απευθυνόμαστε σε ειδικό, κυρία Καπάτου. Κάτσε, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Το να απευθυνθείς στον ειδικό, το να πας στην ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο Αλεξάνδρα Καπάτου. Μπορεί για ένα πατέρα ή μια μητέρα να πει εγώ το παιδί μου θα φτάσω στο σημείο να το πηγαίνω σε ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο. Κοίταξε. Παλαιότερα, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, αποτελούσε στίγμα για μια οικογένεια να ζητήσει βοήθεια ειδικού. Τώρα, Γιώργο, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει. Γιατί οι γονείς είναι πολύ πληροφορημένοι. Απλώς μπορεί να μην λάβουν υπόψη σοβαρά και φτάνουν σε τελική φάση τα πράγματα. Και εκείνο το πρόβλημα. Και μπαίνουμε μετά σε διαδικασία. Γιατί πρόβλημα ενός παιδιού σημαίνει πρόβλημα οικογένειας. Η οικογένεια είναι αυτή που νοσεί. Και γενικότερα, εγώ θα έλεγα το σύστημα. Και ο στόχος αυτής της κουβέντας δεν είναι ούτε να στιγματίσουμε κάποιον, αλλά με αφορμή αυτό να αφυπνίσουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Βέβαια. Και με τη δεδομένη την οικονομική κρίση, που θέλω να την αναφέρω εδώ, τη τελευταία δεκαετία, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας και στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Γιατί τα προβλήματα μεταφέρονται μέσα στην οικογένεια. Οι αγχώδεις διαταραχές, τα προβλήματα κατάθλιψης και άλλα θέματα συμπεριφοράς. Αλεξάνδρα μου, βάλσαμε κουβέντα σου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπάτου.